Η ζωή είναι γεμάτη επιλογές που αργά ή γρήγορα κάποιες από αυτές αποδεικνύονται πως ήταν σωστές και άλλες πως ήταν εντελώς λάθος. Μπράβο, πολύ καλά τα λες. Α, καλή ώρα. Αν κάποιος λοιπόν ερχόταν πριν 12 χρόνια και σου πρότεινε να υποδηθείς έναν σούπερ ήρωα σε μία ταινία, τι θα το απαντούσες? Και μπορεί σήμερα η απάντηση αυτή να σου φαίνεται εύκολη, όμως τόσα χρόνια πριν από το 2008 συγκεκριμένα, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Πάμε σήμερα λοιπόν να δούμε τους 10 πασίγνωστους ηθοποιούς που είπαν όχι στην πρόταση της Marvel να γίνουν μέρος του πασίγνωστου πλέον MCU. Φύγαμε! Νούμερο 1. Ο Wesley Snipes ήταν ο πρώτος ήρωας της Marvel που γνώρισε επιτυχία αφού υποδίθηκε τον ήρωα Blade σε 3 ολόκληρες ταινίες, παρακαλώ. Πριν όμως από τις ταινίες Blade, είχε γίνει πρόταση στο Wesley Snipes να υποδηθεί τον γνωστό σήμερα ήρωα Black Panther πίσω στο 1999. Ένα project όμως που δεν κατάφερε ποτέ να προχωρήσει. Το 2000 αναθερμάνθηκε πάλι το ενδιαφέρον, αλλά η ενασχόληση του Wesley Snipes με το Blade εκείνη την εποχή, αλλά και οι επιπλοκές που είχε με τον νόμο, οι γνωστές επιπλοκές, δεν κατάφεραν και πάλι να προχωρήσουν το project. Τα χρόνια πέρασαν και όταν έφτασε η ώρα πια ο ηγέτης της Wakanda να πάρει σάρκα και οστά, ο Wesley Snipes ήταν σε αρκετά προχωρημένη ηλικία. Νούμερο 2. Ο αγαπημένος μου comic book hero, ο Spider-Man δηλαδή, έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη αρκετές φορές και από τους πρώτους κιόλας. Πάμε πίσω στο 1992 όταν ο Tobey Maguire υποδίεται το Spider-Man στην ομώνυμη ταινία. Όταν ήρθε η ώρα για το sequel λοιπόν, ο Maguire ανακοινώνει στη Sony πως είχε ενοχλήσεις στην πλάτη, κάτι που καθιστούσε αδύνατο να εκτελέσει τις ακροβατικές σκηνές που απαιτούνταν στην ταινία. Η Sony λοιπόν γράφει εντελώς τον Maguire και ανακοινώνει ημερομηνία κυκλοφορίας του sequel και κατευθείαν έρχεται σε επαφή με τον Jake Gyllenhaal για να αντικαταστήσει τον Tobey. Η Sony τελικά βρήκε όμως τη χρυσή τομή με τον Tobey Maguire και αυτή η αντικατάσταση δεν έγινε ποτέ. Ο Jake Gyllenhaal από την άλλη έγινε μετά από χρόνια μέρος του MCU σε ταινία Spider-Man κιόλας, αλλά σε ρόλο κακού. Νούμερο 3. Είναι από τους μεγαλύτερους stuntman ηθοποιούς, είναι από τους λίγους ηθοποιούς που δεν χρησιμοποιούν stunt double ηθοποιό για τις κοινές δράσεις τους. Το όνομά του είναι συνώνυμο της λέξης περιπέτεια, αλλά και των επικίνδυνων αποστολών. Ο Tom Cruise, παιδιά, στο τέλος των 90s είχε προταθεί για να παίξει το ρόλο του εμβληματικού πλέον χαρακτήρα, Tony Stark. Οι άνθρωποι της 20th Century Fox, έχοντας τα δικαιώματα του Iron Man, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον Tom Cruise. Όμως η συνεργασία αυτή δεν ήταν ποτέ γραφτό να γίνει, αφού ο Tom αρνήθηκε. Νούμερο 4. Η πολύ εμφανίσιμη στάρ του Hollywood Emily Blunt είχε προταθεί για να παίξει σε ταινία Marvel όχι μία φορά, αλλά δύο. Η Emily λοιπόν είχε γίνει cast για να υποδηθεί την Black Widow στην ταινία Iron Man 2, όμως προέκυψαν προβλήματα χρόνου καθώς η συμμετοχή της στην ταινία Gulliver's Travel δεν της άφηνε καθόλου χρόνο για να ασχοληθεί με άλλο project. Πολύ επιτυχημένη επιλογή από ό,τι βλέπουμε. Περίπου το ίδιο πρόβλημα προέκυψε και όταν της ζητήθηκε να παίξει την Peggy Carter στην ταινία Captain America 1. Ρε Emily, ποια νομίζεις ότι είσαι? Δύο φορές άγκυρος στη Marvel? Δύο! Νούμερο 5. Ναι, και όμως. Ο Thor ήταν προγραμματισμένο να είναι ο εμφανίσιμος ηθοποιός Liam Hemsworth. Όχι, δεν έκανα λάθος το όνομα. Ο Chris Hemsworth, εάν δεν το γνωρίζεις, έχει δύο αδέρφια ηθοποιούς και αρκετά πετυχημένους κιόλας. Όμως, μια δεύτερη ακρόαση και ένα αρκετά καλό σπρόξιμο από το σκηνοθέτη Josh Whedon έδωσαν το ρόλο στον Chris Hemsworth και ανάγκασαν τον Liam να ασχοληθεί με το franchise Hunger Games. Νούμερο 6. Ο χαρακτήρας του Drax απαιτεί ο ηθοποιός που θα τον αποδηθεί, εκτός από ταλέντο, να έχει και αρκετά μεγάλα μούσκουλα. Και ποιος είναι καταλληλότερος για να παίξει αυτό τον ρόλο από τον ήδη πασίγνωστο ηθοποιό, Jason Momoa. Πριν λοιπόν ο Momoa υπογράψει με την DC για να υποδηθεί τον Aquaman, είχε έρθει πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Marvel για να υποδηθεί τον Drax στην ταινία Guardians of the Galaxy 1. Όμως ο ηθοποιός αρνήθηκε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση αφού φοβόταν πως ο ρόλος ήταν πολύ κοντά με αυτόν που έκανε στο Game of Thrones.
Νούμερο 7. Joseph Gordon-Levitt. Πολλοί θα τον γνωρίζετε από τη συμμετοχή του στην ταινία Batman The Dark Knight Rises. Όμως αυτό που δεν γνωρίζετε είναι πως είχε προταθεί για να παίξει τον ρόλο του Ant-Man. Μαζί με τον Paul Rudd, με τον δεύτερο να κερδίζει τελευταία στιγμή και να του παίρνει μέσα από τα χέρια τον ρόλο. Νούμερο 8. Cersei Ronan. Η πρωταγωνίστρια της πρόσφατης πολύ επιτυχημένης ταινίας Little Women ήταν στο μυαλό του Joss Whedon όταν εκείνος έγραφε το χαρακτήρα της Scarlet Witch για την ταινία Avengers Age of Ultron. Η Ronan ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση αυτή, όμως άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και αρνήθηκε. Έτσι λοιπόν η Marvel έστρεψε το ενδιαφέρον της στην Elizabeth Olsen. Νούμερο 9. Ο Jim Carrey δεν είναι καθόλου άγνωστος στις comic book μεταφορές, αφού έχει υποδηθεί ήδη στη μεγάλη οθόνη τον ήρωα Μάσκα. Ο Jim λοιπόν είχε προταθεί μαζί με τον Adam Sandler για να κάνει τη φωνή του Rocket Raccoon στην ταινία Guardians of the Galaxy 1. Τελικά τον ρόλο τον πήρε ο Bradley Cooper. Εντάξει, το στυλ του είναι λίγο άσχετο, αλλά εδώ που τα λέμε δεν έκανε και άσχημη δουλειά. Νούμερο 10. Πολύ πριν τον αγαπημένο μου Benedict Cumberbatch, ο ρόλος του Doctor Strange είχε στρωθεί στα πόδια του άλλου αγαπημένου μου, Joaquin Phoenix. Ο πολύ ταλαντούχος και κεντρικός ηθοποιός εκμπιστηρεύτηκε στους ανθρώπους της Marvel τους λόγους που απέρριψε την πρότασή τους, διαψεύδοντας τις φήμες ότι συχαίνεται τις ταινίες με σούπερ ήρωες και λέγοντας πως το ότι απέρριψε την πρότασή τους ήταν καθαρά για το καλό του project και μόνο. Βέβαια, να σημειωθεί πως ο Phoenix έκανε τον ντεμπούτο του στο Super Hero Universe της DC, υποδύοντας τον Joker αυτή τη φορά. Βέβαια, ένας χαρακτήρας που δεν είναι ούτε Super ούτε Hero, αλλά είναι μια αρχή. Αυτοί λοιπόν ήταν οι 10 αστέρες του Hollywood που παραλίγο να γίνουν εκδικητές. Εσάς, ποια είναι η γνώμη σας? Καλά έπραξαν ή όχι? Πιστεύετε πως κάποιοι από αυτούς θα ήταν καλύτερη επιλογή από αυτές που τελικά έγιναν? Γράψτε μου στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.